επιτάχυνση των διαδικασιών για δύο πολύ σημαντικά για την ΑΦΠΑΚΤΟ ζητήματα, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Χρήστος Μαρκογιαννάκης, κατά την επίσκεψή του στο γραφείο του Δημάρχου ΑΦΠΑΚΤΟ Θανάση Παπαθανάση. Ειδικότερα τόνισε ότι τα νέα κτίρια της αστυνομίας και τροχές, όσο και της πυροσβεστικής στην ΑΦΠΑΚΤΟ, που αποτελούν ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων που καθημερινά αγωνίζονται για να υπηρετούν και να προστατεύουν τον πολίτη, ήδη έχουν ενταχθεί σε ΣΔΙΤ και πολύ σύντομα οι υπηρεσίες αυτές αποκτούν σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους. Η δεντροφύτευση στη δασική περιοχή του Αϊγιάννη Βινοχωρίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21 Μαρτίου, η οποία αναβλήθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, πραγματοποιήθηκε αυτό το Σάββατο στις 9 το πρωί. Υπενθυμίζω ότι την πρωτοβουλία για την αναδάσωση της μεγάλης αυτής δασικής έκτασης, που καταστράφηκε από πυρκαγιά, είχε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του Λακαρνανίας και συμμετείχαν οι εξής φορείς. Ο Δημοσιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το Δασαρχείο Μεσολογγίου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τοπικό διαμέρισμα Ευηνοχωρίου, τοπικό διαμέρισμα Αγίου Γεωργίου, Λαογραφικός Μορφωτικός Σύλλογος Άγιος Ιωάννης Ευηνοχωρίου, Λαογραφικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Αρχαία Καλλιδών Ευηνοχωρίου, Σύλλογος Εθελοντών Μεσολογγίου Πρότεκτα. Ανέλαβε τα καθήκοντά της η Δημοτική Αστυνομία ΑΦΠΑΚΤΟΥ. Μετά την αναγκαία εκπαίδευση που έλαβαν τα μέλη της, ξεκίνησαν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Κατά πόσο όμως έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες ομαλής και ανθρώπινης διαβίωσης που θα συμβάλλουν στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού φόρτου της πόλης? Ερώτημα το οποίο παραμένει αναπάντητο, καθώς πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί της πόλης, με την Δημοτική Αστυνομία να μην μπορεί να αξιοποιηθεί σωστά για την καταστολή του παρκαρίσματος στα πεζοδρόμια και το κυνήγι του διπλοπαρκαρίσματος. Για μια εφαρμογή σωστή στήριξη των καθηκόντων τους με αντικειμενικότητα, σεβασμό και συνέπεια, κάνουν λόγο οι πολίτες και οι οδηγοί της ΑΦΠΑΚΤΟΥ, αφού συνεχίζει να υφίσταται το κυκλοφοριακό χάος και αναρχία στο κέντρο της πόλης, με τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα να δυσχεραίνουν τις συνθήκες της καθημερινής κυκλοφορίας τόσο των πολιτών όσο και των συγκοινωνιών της πόλης. Συνεδρίασε το πρωί το συντονιστικό τοπικό όργανο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσαν ο Δήμαρχος ΑΦΠΑΚΤΟΥ Θανάσης Παπαθανάσης, καθώς και εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά το 2009 θα βασιστεί σε ένα συνολικό εθνικό σχεδιασμό που θα γίνει με την συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στα πλαίσια της σύσκεψης αυτής δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για τα έργα, τις δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο ενωσιακό πρωτάθλημα τένις για παιδιά από 12-14 ετών στα γήπεδα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Την όλη διοργάνωση είχε αναλάβει ο Σύλλογος Αντισφαίρησης ΑΦΠΑΚΤΟΥ, ενώ συμμετείχαν παιδιά από σωματεία και συλλόγους από όλη την Πελοπόννησο, τα Ιόνια νησιά και τη στερεά Ελλάδα. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 24 βαθμούς.